Έχουμε δει αρκετούς αγώνες ταχύτητας, όχι όμως αγώνα ταχύτητας μικρών μοντέλων αυτοκινήτων, τα οποία μάλιστα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Ένας τέτοιος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λινόπετρα στο πλαίσιο του προγράμματος Σοκράτης με τη συμμετοχή μαθητών και από σχολεία της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας. Όλα τα παιδιά έχουν μεταξύ τους βρει τη χαρά τους, θα έλεγα, και είναι ένα καλό, μια καλή ευκαιρία έτσι να έρθουν σε επαφή όλα τα κράτη. Για να έχουν ανταλλαγές εμπειριών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενεργείας, την αξιοποίηση του ήλιου. Οι μαθητές μάζεψαν διάφορα υλικά και έφτιαξαν το δικό τους ηλιακό αυτοκινητάκι για να συμμετάσχουν στους προκριματικούς αγώνες. Πόσο καιρό χρειάζεται για να το φτιάξετε το... Περίπου 3 μήνες. Και συμμετείχατε σήμερα, τι είχατε? Ήρθαμε 2 φορές πρώτοι, αλλά επειδή ήταν πιο δυνατόν το μοτοριράκι μας ακυρώσει. Πρέπει να πιάσουμε υλικά φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά για να τραβάει λίγα ενέργεια και να τρέχει. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα καλό αυτοκίνητο και το κατασκευάσαμε και ήρθε πρώτο. Χρησιμοποιούμε μια ενέργεια που έχουμε πολύ στην Κύπρο, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Ο τελικός αγώνας ταχύτητας θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Βόλο.